Όταν διακόπτεις και τον ακροατή, εκνευρίζεται το ακροατής. Ήρθε όλος ο πυγμάχος να σε δίνει, σε γλίτωσε ο κλαδάς. Μην το διακόπτεις τον άλλον. Ήρθε από τα στεφ του ΠΑΟΚ, δεν ήρθε ένας να σε πλακώσει και έχασες 10 χρώματα. Το διέκοπτες. Ναι, και σε έδωσε ο κλαδάς. Άστα να πούμε, μην μιλάς. Λέω, ναι, έτσι λέω. Οι κομμουνιστές λοιπόν στο θέμα επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν θεωρούν ότι θα έχουν ψήφο αρνητικό. Δεν θεωρούν ότι θα έχουν, ας πούμε, μείωση του κοινού αν κάνουν κάτι σε μια μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν πήγανε οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές της Θεσσαλονίκης, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, και είπαν στο Σαββίδι, όχι τα στρέμματα. ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Αφού λες στον ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη, όχι τα στρέμματα, μπορεί ο Κοντονής και ο Τσίπρας να έχουν, όπως το λες, άγνοια κινδύνου και να πούνε, στο Μαρινάκι, δεν βγαίνει στην Ευρώπη, ρε φίλε. Να έχουν άγνοια κινδύνου ή να έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Ναι, ο Μαρινάκης. Δεν έχει σημασία, κόκκινε. Στις εκλογές ο Μαρινάκης μπορεί να ήταν για να πάρει τα λιμάνια και τα άλλα. Τώρα είναι άλλο κομμάτι. Κομμάτι. Μπορεί να τα χαλάσει λοιπόν ο Μαρινάκης με αυτούς. Σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Μπορεί να μην ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχουν και άγνοια σε αυτά τα θέματα οι κομμουνιστές, ότι μπορεί να χάσουν ψήφους δεξαμενοί από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν το ξέρουν ότι μπορεί να έχουν πολιτικό κόστος ή πραγματικά να μην έχουν πολιτικό κόστος, γιατί και ο κόσμος του Ολυμπιακού, όχι οργανωμένος, μπορεί να θέλει ένα άλλο ποιοτικότερο ποδόσφαιρο. Άσε να δούμε τι θα γίνει. Άντε πάλι. Ο Ολυμπιακός με τη στάση του στο θέμα της δημαρχίας του Πειραιά, ναι, έδειξε ότι πιστεύει ότι επηρεάζει πάρα πολύ η πολιτική το ποδόσφαιρο. Έτσι νομίζεις. Άρρητα συνδεδεμένοι. Έτσι νομίζεις. Ο κόσμος. Γιατί πήγε και βγήκε, γιατί δώσαν 5.000, 10.000 θέσεις εργασίας, ρε βλάκα. Ρε εσύ, το πήρε ο Ολυμπιακός. Πόσους ταΐσε για να το πάρει και πόσους ταΐζει τώρα που το πήρε. Εννοείται. Το εννοείται, το λες. Όχι εννοείται. Γιατί το επεδίωξε. Για την κονόμα, ρε κόκκινε. Γιατί άλλο. Για την κονόμα, γιατί να το επιδιώξει. Αυτοί που χειροκροτούσαν εδώ τον κλέφτη, τον δήμαρχο το δικό μας, που έφαγε τα λεφτά, γιατί το χειροκροτούσαν, ρε κόκκινε, γιατί τους έβαλε στο Δήμο και φάγανε ψωμάκι. Εμείς γιατί δεν πήγαμε να το χειροκροτήσουμε και το βρίζαμε. Εδώ φιλούσαν τα χέρια του. Τι να σε πω, ρε. Άλλο κόσμο είσαι, ρε, σε στρατόσφαιρα. Σε άλλη στρατόσφαιρα είσαι, σε σκατόσφαιρα είσαι. Δηλαδή τι.